Χρόνια πολλά κιόλας. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπτωματικά σήμερα είναι μπαίνω στα 90 και προχωρούμε. Θεός να πάρει το χέρι του, να είναι και τα υπόλοιπα καλά. Τα πολλά δεν χρειάζονται, όσο να είναι καλά. Λοιπόν, τώρα παίρνεις τώρα. Παίρνεις. Λοιπόν, ξεκινάμε, είπαμε, έτσι. Mm-hmm. Από το όνομά μου, από Ευαγγελία Παύλου, ναι, γένος. Με το γένος Ακελίου, ο πατέρας μου ήταν ο Σπύρος, η μητέρα μου ήταν η Ειρήνη και κατά τόπο χαϊδευτικό να το πούμε, τη λέγανε Νίνα και όλη η Νίνα την ξέρανε, δεν την ξέρανε Ειρήνη, γιορτάζαμε μόνο της Αγίας Ειρήνης. Ήταν πάρα πολύ καλή και η μητέρα μου και ο πατέρας μου και είχα έναν αδερφό τον οποίον αγαπούσα πάρα πολύ και με αγαπούσε υπερβολικά. Δεν είχα άλλον εκτός από τον Άσο. Αυτός ήταν ο αδερφός μου, ο οποίος όταν περάσανε μερικά χρόνια πάνω στην... γνωρίστηκε με τη Ζωζό που ήρθανε να παραθερήσουν στο Ασχέλι. Και τους ξενάγησα εγώ που πήγαν στο διπλανό μας σπίτι, ήταν τότε ελεύθερο και μείναν εκεί τον πρώτο χρόνο και γνωριστήκαμε κι εμείς και από τότε συνδεθήκαμε τόσο πολύ που μέχρι τώρα είμαστε όχι αδερφές αλλά κάτι παραπάνω. Η κατοχή με βρήκε να πηγαίνω στο σχολείο με μια καινούρια σάκα που μου είχαν χαρίσει μια κυρία γνωστή μου που είχε ένα γιο στην ηλικία μου και πήρε του γιού της τη σάκα και πήρε και δική μου σάκα που την είχα μέχρι την έκτη δημοτικού και αρχίσαν οι σιρήνες. Οπότε μου λένε τι κάθεσαι εσύ, τρέξε σπίτι σου γρήγορα και πήγα στα σκέλη, ήταν η μητέρα μου, πήγα στα σκέλη και από τότε χάσαμε μία χρονιά στο σχολείο, δεν πήγαμε, το οποίο κάναμε μετά ανά δύο χρόνια. Δύο τάξεις σε ένα χρόνο και την περάσαμε την τάξη. Οπότε ερχόμουν από τα σκέλη φυσικά. Αυτά ήταν της κατοχής τα θέματα. Είχαμε πρώτα στην κατοχή, είχαμε τις νίκες απάνω στις βαλκανικές χώρες, στην Βόρειο Ήπειρο, στη Βόρειο Ελλάδα, στη Βόρειο Ελλάδα και προχωρούσαν και στη Βόρειο Ήπειρο και ερχόταν τα μαντάτα τα νέα από πάνω και ενθουσιασμός όλοι γιατί νικήσαμε και, χαιρόμαστε και εμάς τα πιο μικρά παιδιά ο Νάσος μας έβαζε σαν στρατό με τα τύμπανα. Μας έβαζε και στεφάνια στο κεφάλι και κάναμε παρέλαση σε όλο τα σκέλη με τραγούδια. Ό,τι νεολαία υπήρχε στο ασκέλι, την κάναμε με αυτόν τον τρόπο. Πέρασε η... Μετά, αφού οι νίκες, ας πούμε, ήταν εναντίον των Ιταλών, μετά μας έρχονται οι Γερμανοί, οι οποίοι ήταν πολύ σκληροί. Εκεί νιώσαμε, ας πούμε, κατοχή. Εκεί νιώσαμε κατοχή, εκεί νιώσαμε πείνα, εκεί νιώσαμε όλα, τέλος πάντων. Γιατί οι Γερμανοί ήταν με τους Ιταλούς, είμαστε σαν νικητές εμείς, ας πούμε, και δεν είχαμε. Και τους είχαν και τους εχμαλώτους στο προγυμναστήριο Ιταλούς και πηγαίναν οι δικοί μας και τους... δίνανε τσιγάρα, τους δίνανε, ήταν μέσα στο γυμναστήριο, τους είχαν ως εχμάλωτους. Αλλά δυστυχώς οι Γερμανοί ήταν ένας άλλος λαός, σκληρός πολύ, και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ στην περιφέρειά μας. Και κλείσαμε τα παράθυρα με μπλε κόλλες, για να μην βλέπουν φως μέσα. Είχαμε πολλές δυσκολίες με τους Γερμανούς. Οπότε μας πήρανε και μία, εκτός κι άλλες κοπέλες πήραν από τον Πόρο, αλλά πήρανε και μία κοπέλα, την Γκουνέλη, η οποία ήταν διερμηνέα των Γερμανών.
η ερμηνεία των Γερμανών και είχε διαδοθεί ότι έδινε στους αντάρτες, μετέδιδε διάφορα από τους Γερμανούς, ας πούμε, νέα, όχι νέα, πώς θα το πούμε τώρα. Και την πήρανε την Ματίνα μαζί με άλλες και την πήγανε στο, πώς το λέμε αυτό το... Auschwitz. Ε? Auschwitz, στη Γερμανία. Πέρασε καημενούλα άσχημα πολύ. Η μανούλα της όλο ερχόταν στο σπίτι και κάναμε παρείτσα, έτσι τις κάναμε. Παρηγορούσαμε και έλεγε, Ματινίτσα μου, θα γυρίσει η Ματινίτσα μου. Θα γυρίσει η Ματινίτσα μου. Το είχε πια αυτό σίγουρο ότι θα γύριζε. Μέχρι λέει, κουνούσαμε το κεφάλι μας και λέει, αν είναι δυνατό να γυρίσει η Ματίνα τώρα από αυτούς, από τη Γερμανία που την πήρανε. Και όμως γύρισε η Ματίνα. Ένα δεις ένα πανηγύρι που γίνεται στο Ασκέλι. Τι έγινε. Τι χαρές και τι γλέδια και τι αυτά, η καμπάνα της Αγίας Βαρβάρας που είναι δική τους ήταν, εκεί ήταν το σπίτι τους, εκεί που ήταν ένα ξενοδοχείο τώρα, και να χτυπάει η καμπάνα της Αγίας Βαρβάρας χαρούμενα. Τι να σου πω, έγινε ένα πανηγύρι που ήρθε η Ματίνα, αυτό γύρισε στο σπίτι και μας έλεγε τα ιστορικά εκεί πως πέρασε με τις δυσκολίες της η καημένη. Και έζησε τα υπόλοιπα της χρόνια, εντάξει, ήταν και χαρούμενος άνθρωπος πολύ. Και εμείς τυχερόμαστε πάρα πολύ, τυχερόμαστε. Μεγαλώσαμε βέβαια και εγώ μεγάλωσα πλέον. Και τελείωσε, φύγανε και οι Γερμανοί. Είχαμε τον άλλο πόλεμο, τον... Θες να μου πεις λίγο για το μαγαζί. Που οι Γερμανοί νομίζω πήραν του παππού πολλά πράγματα. Ναι. Αυτά θα ήταν καλό, ήταν ο παππούς που σας θα πει, πήραν την ξυλία, όλη την ξυλία την πήρανε και δεν τους έμεινε, γιατί αν είχαν ξυλία, πολύ λίγοι έμεινε, μετά θα ξεκινούσαν ωραία το μαγαζί. Mm-hmm. Αλλά τους την πήρανε όλοι, σχεδόν όλοι, όχι όλοι βέβαια, δεν έμεινε όμως κιόλας, ναι. Και έτσι το μαγαζί, κλειστό το μαγαζί φυσικά, δεν υπήρχε, αλλά κάποιος τους πρόδωσε ότι έχει ξυλία ο Παύλου και ήρθαν συστημένοι αυτοί και το κουβαλήσανε. Και κάναν απάνω στις αδέρες, ψηλά, ένα φρούριο. Και πώς το κάνανε τώρα, παίρνανε κόσμο από κάτω, ειδικά τον Άσο που είχε το άλογο, με το που περνούσε από εκεί, τον πιάνανε και αντί να έρχεται να πηγαίνει στα σκέλη, πήγαινε φόρτωνε ξυλία και υλικά για να ανεβεί απάνω στις αδέρες. Το ίδιο έκαναν και στους άλλους ανθρώπους και έτσι το χτίσανε αυτοί το... Επίσης και το μήλο, τον είχαν φτιάξει το μήλο, τον πρώτο μήλο εκεί, που ανεβαίνουμε για να πάμε στον Άγιο Θανάση, τον είχαν φτιάξει και αυτόν παρατηρητήριο. Και έτσι από εκεί έβλεπαν την περιφέρεια εδώ, από πάνω έβλεπαν όλο τον πόρο, παρακολουθούσαν. Με τα δύο κτίρια αυτά που είχαν κάνει, εις βάρος των Μποριωτών, ας πούμε, γιατί οι Μποριώτες το χτίσανε αυτό το πράγμα πάνω εκεί. Λοιπόν, ήταν πάρα πολλά τα δύσκολα της κατοχής. Και ένα τώρα γεγονός που θυμήθηκα είναι το εξής. Όταν πάλι επί της κατοχής των Γερμανών είχαν απαγορεύσει να λειτουργήσουν στην Ανάσταση το βράδυ οι εκκλησίες μας. Οπότε στο ασκέλιο να γίνονται στις 12 η ώρα το μεσημέρι η Ανάσταση. Και οι ασκελιώτες, οι οποίοι τότε είχαν μαζευτεί αρκετοί, γιατί είχαν πάει ορισμένοι, είχαν φιλικά σπίτια και μένανε στα σκέλη και ήταν αρκετοί τώρα στο ασκέλι, ήταν αρκετά κατοικημένο. Οπότε αποφασίσανε τώρα οι ίδιοι, ο ίδιος ο ηγούμενος, αυτό δεν μπορούσα εγώ να το ξέρω, και να γίνει το βράδυ κανονικά στις 12 η ώρα. Και συμφώνησα και από το συνοικισμό και θέλησαν από το συνοικισμό ο κόσμος αυτός να ανέβει απάνω
και ανεβήκαμε να γίνει η Ανάσταση στο μοναστήρι κανονικά στις 12 η ώρα και στις 12 και μετά βέβαια. Οπότε όταν ξεκίνησε η ακολουθία και όταν έφτασε ο ιερέας για να βγει έξω με το Ευαγγέλιο για να πει το Χριστός Ανέστη, εκείνη την ώρα τη είχε προχωρήσει στην εκκλησία, στα μέσα της εκκλησίας για να βγει έξω και να βγούμε όλοι μαζί. Εκείνη την ώρα προβάλλανε οι Γερμανοί με τα όπλα στα χέρια, οπότε σταματάει ο ιερέας και τρομοκρατημένος βέβαια και εμείς τα ίδια και σταματάει η ακολουθία και τότε επενεύει η λεγόμενη κοπέλα αυτή, η Ματίνα, η οποία ήταν διερμηνές στους Γερμανούς τότε και ήξερε τη γλώσσα και ήταν και κοντά τους βέβαια, γιατί ήταν στο πνευμαστήριο πήγαινε, που ήταν η βάση των Γερμανών και τους μίλησε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ καλοί, δεν υπάρχει τίποτα φόβος για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν ξέρω και τι άλλο θα τους είπε. Οπότε δώσανε την εντολή να γίνει ακολουθία, να συνεχιστεί η ακολουθία κατά τον τρόπο που ξέραμε όλοι, ναι. Και στους Μένας Κελιώτας δώσανε την άδεια να κατέβουν στο σπίτι τους. Στους δέσει από το συνοικισμό θα μένανε γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν, είχε φρουρά τότε εκεί στα μέσα του δρόμου και να μείνουν στο πρωί. Και μείναν οι άνθρωποι στο πρωί, 5-6 ώρα στο μοναστήρι εκεί, ξενυχτήσαν και μετά κατεβήκανε. Έτσι έληξε το γεγονός αυτό και άλλα γεγονότα πολλά είχε η κατοχή. Πάντα με το φόβο, ζούσαμε με το φόβο των Γερμανών και με τις δυσκολίες και με τις πείνες, με την πείνα και με τις, όλες τις κινήσεως. Αλλά έχει και κάτι καλά, ήταν και κάτι καλά που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ του λαού των Μποριωτών, εδώ, δεν ξέρω, μπορεί και σε άλλα μέρη, αλλά εδώ στον Μπόρο. Γινόντουσαν ωραίες συγκεντρώσεις τα βράδια, κρυφά βέβαια από τους Γερμανούς, όσο ήταν το δυνατόν, μέχρι την άδεια που μας δίνανε να κυκλοφορήσουμε. Μαζευόντουσαν στα σπίτια, ειδικά περισσότερο οι νέοι. Περισσότερο είναι και κάνανε διάφορες έτσι συγκεντρώσεις με διάφορα ομιλίες, με συζητήσεις ωραίες, με χορούς, με τέλος πάντων ό,τι μπορούσαν να διασκεδάσουν τα νιάτα. Και μάλιστα στα σκέλη ειδικά υπήρχε μια βίλα, όπως τη λέγαμε, βίλα Σαλόμι, κάπως έτσι λέγαζαν του, και την είχε νοικιάσει ένας γιος ενός ιερέως, ένας ιατρού. Την είχε νοικιάσει αυτή την βίλα και εκεί συγκέντρωνε, στα σκέλη βέβαια πάνω, κοντά στην Αίγυπτο ήταν αυτό, και εκεί συγκέντρωνε τους νέους και φεύγαν από τον πόρο και πηγαίναν εκεί, κάναν τις ωραίες αυτές συναντήσεις χαρούμενες και στην ώρα που έπρεπε να φύγουν, γιατί είχε εφαγόρευση ορισμένη ώρα, φεύγανε, πηγαίνανε στα σπίτια τους. Μεταξύ των νέων αυτών που ήταν και η ξαδέρφη μου η Λούλα, η οποία πολλές φορές μαζί έτσι με 2-3 πρόσωπα μας ερχόντουσαν και εκεί στα σκέλη που είμαστε εμείς, στο σπίτι μας, όχι στα σκέλια, σκέλη ήταν και εκεί που ήταν. Αλλά να ερχόντουσαν και μας κάνανε και λίγο παρέα και μας και μας δίνανε μια ζωή. Εγώ ήμουν και μικρή μάλιστα τότε. Και ζωγονούμενε έτσι που έβλεπα ειδικά την ξαδέρφη μου, με την οποία βέβαια είμαστε συνδεδεμένοι και πριν, αλλά και μετά ο σύνδεσμος ήταν πολύ μεγάλος, μέχρι όχι οι Γερμανοί που φύγανε, όχι που παντρεύτηκε, όχι που παντρεύτηκα εγώ, όχι μετά τα όλα τα χρόνια κάναμε ωραία συντροφιά μεταξύ μας, μεταξύ της οικογενείας της ξαδέρφης μου και μεταξύ της δική μας. Κάναμε πολύ παρέα και έξω που βγαίναμε, μέχρι το θάνατό της. Είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι και συνδεδεμένοι. Κάτι που δεν το είπαμε προηγουμένως, όταν φύγανε οι Γερμανοί και ηρεμήσαμε και είχαμε τόσο ευχαριστηθεί από την ηρεμία αυτή που δεν είχαμε
δεν είμαστε υπό την κατοχή τους και κάτω από το, με το φόβο μέσα μας. Και ξαφνικά, βέβαια εμείς, αλλά μπορεί το κράτος να ήξερε ότι θα ερχόντουσαν στην απελευθέρωση θα ερχόντουσαν οι Άγγλοι, αλλά εμείς δεν ξέραμε τίποτα και ξαφνικά βλέπουμε, όπως είμαστε στα σκέλη, βλέπουμε ένα καράβι να προβάλλει από το μοναστήρι, από την πλευρά αυτή του μοναστηριού και να έρχεται. Οπότε μετά μαθαίρθηκε ότι θα ήταν τον Άγγλο και με ό,τι είχαμε στα χέρια μας, με μαντήλια, με πετσέτες, με οτιδήποτε, τρέξαμε εκεί κοντά στην Παναγίδα και το χαιρετήσαμε με όλη μας την ενθουσιασμό, ενθουσιασμός μεγάλος. Αλλά πέρασε το ένα καράβι, ακολούθησε το άλλο και γιόμισε όλο του ασκελιού ο λιμένας, ας το πούμε, όλο αυτό, γιόμισε καράβια αγγλικά και μερικά προσάραξαν στην παραλία της Έγλης, δεξιότερα βέβαια από την Έγλη, προσάραξαν και δεν υπήρχε τότε ούτε σπίτια ούτε τίποτα εκεί. Και προσάραξαν στην παραλία, άνοιξαν τις πόρτες τους και βγήκαν από μέσα αυτοκίνητα, στρατιώτες, γιόμισε ο τόπος. Αυτά έγιναν όμως βράδυ, τα οποία εμείς δεν πήραμε είδηση, τα καταλάβαμε το πρωί. Συγκεκριμένα, ας πούμε, το καταλάβαμε το πρωί, οι οποίοι είχαν στήσει και σκηνές. Γιατί ήταν χωρίς σπίτια η περιφέρεια, όλη αυτή. Είχαν στήσει και σκηνούλες και είχε γίνει μία κατασκήνωση εκεί. Και έτσι το χαρήκαμε βέβαια και εμείς, σαν πιο μικρά παιδιά, πηγαίναμε εκεί κοντά τους και μας προσφέρανε και διάφορα γλυκίσματα. Επίσης, στο διπλανό μας σπίτι μπήκανε μέσα, χωρίς βέβαια να ειδοποιήσουν, γιατί είχαν ανάγκη να στεγαστούν κάπου. Και μπήκανε μέσα και Το διπλανό σπίτι ήταν του Κουνέλη. Κατοικούσανε ή ήταν άδειο? Όχι, άδειο ήταν τότε, δεν είχαν έρθει αυτοί, δεν είχαν έρθει. Θέλω να πω ότι δεν έδιωξαν κάποιος από το σπίτι. Όχι. Ήταν άδειο mm-hmm. το σπίτι. Και μπήκαν οι άνθρωποι αυτοί για να περάσουν τις μέρες, ας πούμε, που θα μένανε στο ασκέλι και στον πόλο δηλαδή. Γιατί μετά βέβαια φυσικά πήγανε στον Πόρο, μετά πήγανε Πειραιά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη απόβαση εκεί στο ασκέλι. Και εμείς σαν πιο μικρά παιδιά, όταν ήταν και δίπλα μας στο σπίτι και κατοικούσαν, τους πηγαίναμε και μας πετάγανε από το μπαλκόνι, μας πετάγανε καραμέλες, σοκολάτες κτλ. Αυτό διήρκησε όσο μείνανε τα μερικά καράβια εκεί. Κράτησε αρκετές μέρες, οπότε πηγαίνανε και από τα σκέλη και από παλού βάρκες και τους έδιναν διάφορα τρόφιμα. Ο Νάσος δε έπαιρνε λεμόνια, πορτοκάλια και πήγαινε με μια βαρκούλα και του δίνανε αυτές τις κονσέρβες. Με κρέας του δίνανε, τσιγάρα που για τον πατέρα του, δηλαδή χρειαζόντουσαν για τον πατέρα του. Πολλά, τέλος πάντων, τρόφιμα, όλα κορσιοποιημένα φυσικά, δεν ήταν τελείως τρόφιμα ανοιχτά, ήταν όλα κορσιοποιημένα. Οπότε γιομίσαμε ένα μεγάλο μπαούλο με διάφορα τέτοιες κονσέρβες και διάφορα και μπισκότα και καραμέλες και σοκολάτες και πολλά τέτοια. Και περάσαμε αρκετές μέρες. Μετά φύγανε βέβαια οι Εγγλέζοι, πήγανε αλλού και έκαναν απόβαση, πήγανε στον Πειραιά, δεν ξέρω από πού. Τέλος πάντων, και ήταν δηλαδή μια χαρά έδωσαν στο νησί μας. Πάρα πολύ μεγάλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είμαστε και πεινασμένοι τότε μετά από την κατοχή των Γερμανών και οπωσδήποτε μας έδωσαν έτσι χαρά. Αλλά η βραδιά αυτή ήταν πάρα πολύ χαρούμενη, μια διασκέδαση, ένας ενθουσιασμός. Πηγαίναμε και ερχόμαστε από την Παναγίτσα, εγώ μικρή βέβαια, ακολουθούσα τους μεγαλύτερους και δίναμε έτσι μια
τη χαρούμενη, δημιουργήσαμε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα και χαιρετώντας τα καράβια αυτά τα οποία είδαμε το πρωί, με αυτή που είπαμε προηγουμένως, την εξέλιξη. Είχαν στήσει τις σκηνές τους και είχαν κάνει μια κατασκήνωση εκεί, στο σημερινό πανόραμα, να το πω έτσι, εκεί που είναι τώρα. Εκεί ήταν όλο πλατεία ήταν εκεί πέρα και είχαν δημιουργήσει εκεί. Οπότε μείναν μερικές μέρες, χαρήκαμε κι εμείς και μετά φύγανε οι άνθρωποι αυτοί. Φύγανε στον Πειραιά, δεν ξέρω πού αλλού, δεν τα θυμάμαι και όλες τις λεπτομέρειες αυτές. Και συνεχίσαμε τη ζωή μας εμείς όπως καλύτερα από ό,τι ήταν βέβαια πιο μπροστά. Πολύ καλύτερα και οι εργασίες μπήκανε στη σειρά τους, οι άνθρωποι τα μαγαζιά ανοίξανε. Ήταν μια, τέλος πάντων, απελευθέρωση. Με λίγα λόγια απελευθερώθηκε η Ελλάδα και ειδικά τα νησιά μας. Μάλιστα, αυτή ήταν το γεγονός αυτό. Για να σας ρωτήσω, Γιαλιά, ουσιαστικά οι Άγγλοι τι έκαναν, ας πούμε, τροφοδοτούσαν, ας πούμε, με φαγητό τους πολίτες του πόρου εκείνη την περίοδο. Έκαναν διάφορες κατασκευές που είχαν χαλάσει οι Γερμανοί πριν. Όχι, δεν νομίζω, δεν τα ξέρω αυτά. Θέλω να πω ότι εγώ αυτές τις σκηνές που μπήκανε τα καράβια νύχτα, ήταν βράδυ, δεν ήταν ημέρα, όταν μπήκαν το πρώτο πλοίο και το αντιληφθήκαμε και τρέξαμε στην Παναγίτσα, η μεγάλη και από πίσω εμείς τα παιδιά, και τους χαιρετούσαμε με οτιδήποτε μπορούσαμε. Είχαμε μαντήλια στα χέρια μας, είχαμε πετσέτες στα χέρια, τους χαιρετούσαμε. Και από εκεί και εκεί συνέχισαμε να δίνουμε τα προϊόντα τα δικά μας και να παίρνουμε να δίνουν για αυτοί, όχι να τροφοδοτήσουν, δεν τροφοδοτήσαν, δεν νομίζω. Άρα ουσιαστικά όσο καθίσαν εδώ, τι κάνανε? Τι κάνανε, τι να πω τώρα, ότι ξεκουραστήκανε, ότι ετοιμαζόταν για να ξεκινήσουν για τον Πειραιά. Μια απόβαση έγινε εδώ. Άρα μια... πιο πολύ ήταν συμβολικού χαρακτήρα η απόβαση, το ότι ήρθαν εμείς ότι και απελευθερωθήκατε, είμαστε σύμμαχοι. Μπήκαν οι ελευθερωτές, οι απελευθερωτές, ναι, ας πούμε. Κατάλαβα. Ναι, και προχωρήσανε, μετά πήγανε Πειραιά. Και εντάξει, μετά ανοιχτήκαν, δεν ξέρω τι έγινε μέσα στην Αθήνα. Δεν μπορούσα εγώ να τα θυμάμαι τώρα αυτά, ούτε και, πώς να σου το πω τώρα, ενδιαφέρθηκα για αυτά τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι μόνο αυτή τη σκηνή που βρήκαμε το πρώτο καράβι μέσα στο Σούρουπο, είχε περισσότερο νυχτώσει μάλλον, και πήγαμε, το θεωρήσαμε κάτι ένα γεγονός σπουδαίο και το χαιρετούσαμε. Και την άλλη μέρα που απρωθήκαν αυτοί εκεί με τις σκηνές τους, μείναν μερικές μέρες, μια απόβαση δηλαδή κάνανε και μετά φαίνεται ίσως για να βοντιδοσκοπήσουν, δεν ξέρω πόσα, τι σκέψεις είχαν. Αυτά. Και έγινε η απελευθέρωση της Ελλάδος. Οπότε και αρχίσαν οι εργασίες να γίνουν, τα μαγαζιά να ανοίγουν, ο κόσμος να κινείται, εργάζεται πλέον κανονικά. Τα σχολεία λειτουργούσαν κανονικά, όλα πήραν τη σειρά τους πλέον. Η καλή εποχή λέγαμε, στην κατοχή λέγαμε, όταν θα έρθει η καλή εποχή θα τα τρώμε. Το παίρνει τώρα αυτό. Α, καλά. Έστω η δουλειά. Θα τρώμε και δουλεύει στο Κεστέδες. Θα τρώμε και εκείνο. Άμα έρθει η καλή εποχή, θα δεις που όλα θα τα τρώμε. Μένα μου λες. Άρα υπήρχε αυτή η αισιοδοξία. Ναι, ότι υπήρχε, ναι, ότι θα έρθει η καλή εποχή, υπήρχε. Mm-hmm. Υπήρχε, το λέγαμε έτσι, καλή εποχή τη λέγαμε. Θα έρθει η καλή εποχή, δεν θα τα αφήσουμε αυτά τα φαγητά, θα τα τρώμε, αυτά που τρώγαμε στην κατοχή. Άρα, μείναμε στον Φίλιο Πόλεμο. Το οποίο πριν ακόμα ξεκινήσει. Α, έτσι. Μου είπες ο εμφύλιος ήταν μετά την κατοχή κατευθείαν. Μετά τους Γερμανούς, ναι. Μετά πήγαν, ναι, οι Γερμανοί και μετά μέσα έγινε ο εμφύλιος πόλεμος και έμεινε μεταξύ τους. Έλληνες με Έλληνες, τέλος πάντων. Και με πήρε ο Νάσος πριν ακόμα έτσι δημιουργηθούν σοβαρά τα πράγματα να με πάει στην Αθήνα, στο θείο μου και ο Νάσος μαζί βέβαια. Και Χριστούγεννα νομίζω ήταν και ο Χριστούγεννα, για να αλλάξω περιβάλλον λιγάκι, να,
να ξεφύγω λιγάκι από ό,τι, ό,τι μας άφησε η κατοχή των Γερμανών. Εκεί όμως βρεθήκαμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση και βομβαρδισμοί και πείνα. Πήγαινε ο Νάσος μακριά πολύ για να πάρει κάτι για να φέρει στο σπίτι με το θείο μου για να φέρουν στο σπίτι κάτι να φάμε. Πολύ πείνα, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, το ξεπεράσαμε κι αυτό και ήρθαμε στον Πόρο. Αχ, όταν ήρθαμε στον Πόρο ήταν άλλο πράγμα, σαν να ήρθαμε στον Παράδεισο. Τελείωσε και ο ανταρτοπόλεμος, όπως τον λέγαμε, και επέσαμε σε μια ήρεμη κατάσταση και προσπαθούσε ο κάθε ένας, είτε έμπορος ήταν, είτε νοικοκύρης ήταν, είτε να ανορθωθεί, ειδικά οι έμποροι περισσότερο. Οπότε περάσανε έτσι μερικά χρονάκια. Η μητέρα μου ήταν κοντά στον πατέρα μου που ήρθε να ρωτήσει για τη μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν κοντά στον πατέρα μου, βοηθούσε και στο κτήμα. Παντού έσφαζε τα σκότες, τα κουνέλια, όλα μόνη της και βοηθούσε γενικά την κατάσταση της ζωής. Οπότε ο πατέρας μου... Αλλά η μητέρα σου δεν δούλευε καθόλου, έκανε τέτοιες δουλειές. Ναι. Οικιακά που λένε. Κατάλαβα. Τη λέξη αυτή τη γράφουνε. Οικιακά. Ναι. Δεν δούλευε, όχι, δεν δούλευε έξω. Όχι, όλα μέσα στο κτήμα της και μέσα στην περιουσία της και μέσα στον πατέρα μου και στην οικογένειά της γενικά. Και ο πατέρας μου έφυγε δυστυχώς στα 65 του χρόνια από τη ζωή. Το 55. Οπότε μείναμε οι δυο μας. Ο Νάσος ήταν παντρεμένος, είχε τα παιδιά. Ήταν πολύ δύσκολα και πάλι ό,τι μπορούσε βοηθούσε την κατάσταση. Δεν είχαμε ούτε μισθό, ούτε ογά, ούτε τίποτα. Μόνο με τα πορτοκάλια, με τα μανταρίνια. Αλλά είχαμε τότε απόδοση, δηλαδή δεν ήταν απλώς όπως είναι τώρα. Τα πορτοκάλια και τα αυτά ήταν μεγάλα, τα μανταρίνια ήταν μεγάλα, τα ρόδια, όλα είχαν αξία. Το λεμόνι είχε γίνει τότε μία εταιρεία η οποία τα έπαιρνε και σου δίνε τα χρήματα αμέσως. Και τέλος πάντων ζήσαμε με αυτά. Οπότε έρχεται τώρα η εποχή και γίνεται εδώ το τραγικό αυτό του θανάτου της μητέρας του Μάκη. Δυστυχώς ήταν ένα πολύ τραγικό, εγώ δεν είχα πάρει είδηση. Ήρθε η Βούλα στα σκέλη γιατί δεν άντεξε το γεγονός και ήρθε στα σκέλη και μας το είπε. Μας πεις μόνο δύο λόγια, όχι λεπτομέρειες. Έχει ανάψει η γυναίκα να ψήσει κάτι μετά από την κούρασή της. Είχε πλύνει κάτω, είχε πλύνει κάτω, είχε ανέβει απάνω, είχε ανάψει τη φουφού να ψήσει μπριντζόλα για το Μάκη περισσότερο, γιατί του είχε λατρεία του Μάκη και βέβαια και τον άντρα της, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και τα κορίτσια τα είχαν παντρέψει, αυτό δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Όχι, ήταν παντρεμένα, είχαν και παιδιά, ήταν έγκυος η Λίλια. Ναι, στο δεύτερο παιδί. Καθόταν και στην κουζινίτσα και είχε ανάψει τα καρβουνάκια και είχε βάλει τη σκάλα πάνω. Τώρα, ύπνος, μήπως την πήρε κανένας ύπνος. Αυτό δεν μπορεί να το προεξοπτήσει κανείς, τα υπέθεσαν αυτά. Πιάνει το στάνις και ήταν και χασμά βαμβακερά, δεν ήταν νάιλον, δεν φορούσε νάιλον καθόλου. Και πιάνουν τα αυτά. Και κάει και ολοζόταν η γυναίκα. Οπότε όταν ήρθε η κυραδάφνη, φώναζε με όλη αυτή την κάψα, φώναζε, πήρε είδηση η κυραδάφνη, αντί να τρέξει και αυτή η καημενούλα να την διλήξει με μια κουβέρτα, τρέξει στο μαγαζί. Τρέξει στο μαγαζί να τους ειδοποιήσει αυτό και αυτό συμβαίνει, τρέχουν να πάνε, να ανεβαίνουν, την διλήγουν με τι να την διλήξουν, τέλος πάντων. Και μετά φωνάζουν τον γιατρό, ο οποίος έκανε ένα λάθος. Αντί να την αφήσει γυμνή τελείως,
του είπε του Μάκη και πήγε σε ένα φαρμακείο και πήρε όλα τα βαμπάκια που είχε το φαρμακείο και την περιτύλιξε. Οπότε αυτό ήταν ο θάνατός της, γιατί η άδειλος αναπνοή, κάπως έτσι λένε, είχε κλείσει πλέον και ειδοποιήθηκαν τα κορίτσια να έρθουν. Αλλά όταν ήρθαν, το καράβι ήταν εκεί για να μπουν, δεν υπήρχε ούτε δρόμος για να την πάνε. Το καράβι ήταν στο σταυρό και οι καημένοι πέθανε. Οπότε εγώ δεν ήξερα, δηλαδή πώς να το πω, δεν ήμουνα καθόλου, μόνο απλώς μια περιγραφή που μου έκανε η Βούλα, ούτε την κηδεία ούτε πουθενά. Μετά αρχίσανε, πέρασε ένας χρόνος, το 59 πέθανε. Το άρχισε ένας χρόνος να δυσκολεύονται εδώ οι άντρες οι δύο. Τούτο εδώ δεν υπήρχε βέβαια, ήταν το μέσα, ναι, σπίτι και... Αυτό το σπίτι ήταν του Μάκη, το πατρικό του Μάκη ήταν εδώ. Το σπίτι, ναι, το πατρικό του Μάκη, εγώ έφυγα από το σπίτι μου απάνω, ναι. Και το... Και αρχίσανε να τον σήκουνε το Μάκη, ότι πρέπει να παντρευτείς, ήταν 38 ετών τότε. Ότι πρέπει να παντρευτείς επιπλέον, γιατί δεν γίνεται η ζωή έτσι, ούτε και εμείς, ειδικά όπως του είπα και χθες, ειδικά ο Χριστοφορίδης ο Γιώργος, του είπε, Μάκη, εγώ δεν θα χάσω και άλλο παιδί, έχασα το ένα γιατί η γυναίκα μου πήγαινε ερχόταν, δεν θα χάσω και άλλο παιδί. Θα σε παρακαλώ πολύ, πάρε τις αποφάσεις σου. Αρχίσαν να του προτείνουνε. Την μία, την άλλη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τα κάνανε. Και μετά προτείνανε και μένανε. Προτείνανε και μένανε και μου το λένε εμένα. Εγώ δεν έδωσα πολύ σημασία. Είπα ότι άμα είναι να γίνει, αν γίνει, τι να πω. Δεν ξέρω, καλός ήτανε, δηλαδή είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, δεν είχα επαφή καμία μεταξύ του και με τα κορίτσια εγώ ήμουνα. Η Λίλια όμως με είχε βάλει στο μάτι. Μια φίλη του, η Ελένη Πασχάλη, πολύ φίλη τους, του είχε πει, αν αποφασίσεις θα πάρεις την Ευαγγελίτσα της Αγγελίου, του είχε πει του Μάκη. Αν αποφασίσει να παντρευτείς, δεν θα αλλάξει γνώμη. Αυτή θα πάρει, σου είχε πει. Έτσι τα λέει ο Μάκης τώρα, τα είπε ο Μάκης εκ των υστέρων. Τέλος πάντων, ορισμένες γνώμες είχαν κλείσει για μένα. Με φωνιάζει Βούλα πάνω μια μέρα, έρχομαι από το σπίτι μου και από τα σκέλη μάτισα και μου το είπε Βούλα αυτό και αυτό. Δεν του έδωσα έτσι πολύ ζέστη, ας πούμε, πώς να σου το πω. Γιατί δεν είχα και αποφασίσει ακόμα, γιατί ήμουν ακόμα στις δυσκολίες της ζωής. Εκεί με το κτήμα τα φτιάχναμε όλα μόνες μας και αυτά ήταν τα εισοδήματά μας. Τέλος πάντων και... Άρα όλοι κρεμούντουσαν από τα χείλια σου. Όλοι κρεμούντουσαν από τα χείλια σου. Τι κάνανε τα χείλια μου. Όλοι κρεμόντουσαν από τα χείλια σου. Α, ναι, περιμένανε να πω το ναι, ναι. Λοιπόν, και... Τι συζητάμε τώρα. Ανέλαβα, ότι ανέλαβα μετά το απότομα, δηλαδή, εργασία στο κτήμα, που δεν ήμουν μαθημένη εγώ, εγώ ήμουν μόνο του σχολείου. Μετά το θάνατο του... Μετά το θάνατο του πατέρα μου, βρεθήκαμε με τη μητέρα μου σε ένα, πώς να σου πω, δύσκολο. Ατμόσφαιρα, πώς να την πούμε. Κατάσταση, ναι. Μια δύσκολη κατάσταση. Ναι, σε μια κατάσταση δύσκολη πολύ. Και τότε το είχε μάθει, ήταν εδώ ο πατήρ Γιώργιος τότε και με είχε γνωρίσει, τον είχα και εξομολόγο και ήρθε απάνω στο σπίτι. Τη συλληπίστηκε τη μητέρα μου, λέει, πιστεύω να έχετε κλειστά τα παράθυρα, γύρισε γύρω-γύρω. Που τα κλείνουν, λέει, τα παράθυρα όταν φεύγουν τα πρόσωπά τους. Λέει, μητέρα μου, όχι, όχι, αυτό λέει, δεν το έχουμε κάνει, ούτε έχετε σκεπάσει, το χάρηκα, λέει, πάρα πολύ. Σκεπάζανε αυτά, τις μπουφέδες, όλους σκεπάζανε. Ήταν πολύ το πένθος, ας πούμε, το δείχνανε, δηλαδή, το πένθος. Και εγώ είχα πάει για εξομολόγηση,
Και του λέω, τι γίνεται, λέω, πάτερ μου, τώρα τι γίνεται, θα δουλέψει, μου λέει. Λέω, πώς θα δουλέψω εγώ τώρα που δεν ξέρω, ας πούμε, και το κτήμα και αυτά. Θα το μάθεις, μου είπε. Θα το μάθεις και θα δουλέψεις και θα δεις πώς θα τα βγάλετε πέρα. Και πράγματι έτσι έγινε. Mm. Πήγαινα κάθε μέρα, Δημήτρη μου, στο Ασκέλη, γιατί είχαμε τότε και κότες, αρκετές κότες. Τι άλλο είχαμε. Είχαμε κατσικούλα. Άλλη περιπέτεια αυτή, μια περιπέτεια. Άστα. Από αυτή. Τι. Είχαμε τέλος πάντων και ορισμένα ζώα τα οποία θέλανε τροφή κάθε μέρα. Είχαμε το σκύλο. Το σκύλο τον οποίο είχαμε δεμένο πάντοτε. Και θέλανε τροφή. Και πήγαινα κάθε μέρα, έπαιρνα την ταντούλα και πήγαινα και γύριζα το βράδυ στη μητέρα μου το απόγευμα, ό,τι ώρα μπορούσα. Τώρα για αυτό το δεν ξέρω και αυτό αν είναι μια λεπτομέρεια. Είχαμε αγοράσει τον επόμενο χρόνο του πατέρα μου. Είχαμε αγοράσει ένα προβατάκι και εγώ και ο θείος μου είχε αγοράσει ένα προβατάκι. Τα οποία πήγαινα και τα έβοσκα εγώ μέσα στο περιβόλι. Τα έβοσκα δύο προβατάκια για να τα σάξουμε το Πάσχα. Φυσικά δεν έφτασε. Αυτά πάω. Αφού κάποιος με φώναξε κάτω και κατεβαίνω να ανοίξω την πόρτα και αυτά μου φύγανε. Ακούσανε το υπόλοιπο, αυτό τα κουδουνίσματα με το υπόλοιπο, αυτό, πώς θα το πούμε τώρα, τα υπόλοιπα πρόβατα που ήταν και σηκώνονται και φεύγουν, γιατί δεν ήταν τα σύρματα όπως ήταν τώρα, και σηκώνονται και φεύγουν και πάνε να βρουν το κοπάδι. Και γυρίζω εγώ και δεν τα βρίσκω και το ένα ήταν του μπάρμπα μου, το πρόβατο, τη στενοχώρια. Να ανεβαίνω τα βουνά από τα σκέλη, απάνω τα βουνά και να φτάσω στο μοναστηριού τα βουνά. Για να το... μήπως τα βρω. Τίποτα δεν γινόταν, γύρισα απαγοητευμένη. Και Θεός χωρέστανε τον μπάρμπα μου. Μου λέει και τώρα το φαγητό που τους έχουμε πάρει θα το κάνουμε. Πυροστασία ο καημένος. Εγώ τέτοια στενοχώρια φοβερή, σηκωνόμαστε με τη μητέρα μου το πρωί και πάμε και πιάνουμε τους δύο δρόμους. Μητέρα μου απάνω που κατεβαίνανε οι βράχοι όπως τους είχαμε τότε να πουλήσουν το γάλα τους. Και εγώ κάτω και η μητέρα μου απάνω. Ήταν η αντίθετα, δεν θυμάμαι. Και τελικά μας είπανε, πιάσαμε, δηλαδή τους περιμέναμε εκεί, ότι τα βρήκαμε και είναι, γιατί τους είχαμε βάλει και αυτά στο λεμάκο τους. Και σηκώνομαι και ανεβαίνω πάλι στις στάνες απάνω την άλλη μέρα και τα παίρνω, τώρα που θα τα κατέβαζα εγώ κάτω, αλλά πέρασε ένας γνωστός μου και τα βάζησα δύο ταγάρια, ένα πάνω στο ζώο του και τα κατέβαζε κάτω μου, τα κατέβασε. Τα μεγαλώσαμε, αλλά δεν τα φάγαμε, επειδή είχε πεθάνει ο πατέρας μου και ήταν πρόσφατα, ας πούμε, το πένθος. Και τέλος πάντων, αυτή ήταν το δρομολόγιο του καθημερινό μου. Να πηγαίνω, να ταΐζω, να κόβω αν υπήρχαν κάτι να φέρω για το σπίτι. Αυγά πολλά, αυγά μάζευα πάρα πολλά. Και τα μοιράζαμε. Τέλος πάντων, περνούσαν οι μέρες μας έτσι καλά. Οπότε ήταν η εποχή που θα γεννούσε η Ζωζό. Έφυγε η μητέρα μου, πήγε στην Αθήνα, θα γεννούσε το Σπύρο. Και έφυγε και πήγε στην Αθήνα και ήμουν μόνη μου. Εκεί γινόντουσαν οι συζητήσεις. Εδώ πέρα πάλι... Οι συζητήσεις τώρα για τι πράγμα? Για το συνοικέσιο, να το πούμε έτσι όπως το λένε. Εσένα ναι, με το Μάκη. Ναι. Και εδώ πέρα αυτό μόνο, μόνο αυτό ήξερα εγώ, το ότι η Βούλα μου είπε ότι ξέρεις ότι έχουν υπόψη τους να σου κάνουν πρόταση για να παντρευτείς το Μάκη. Εγώ δεν έδωσα και πολύ σημασία, κοιτούσα τις δουλειές μου, κοιτούσα το κατηχητικό μου και μία μέρα κάναμε μία εκδρομή με το κατηχητικό, τα κατηχητικά, απάνω στις στάνες.
υπήρχε και χώρος, ας πούμε, που μπορούσαμε να πάμε τα παιδιά εκεί. Και βλέπω το Γκούλη, τον άντρα της Βούλας, και έρχεται ασμένοντας, βέβαια, γιατί ήταν δρόμος από το βρύση κάτω του μοναστηριού, το ταξί τον άφησε εκεί. Να ανέβει απάνω όλο τον δρομάκο μέσα στο ποτάμι αυτό το δεξιά που είναι, να έρθει στις Άνες, ήταν αρκετός ο δρόμος και μου λέει, έλα εδώ να σου πω, λέω, τι συμβαίνει. Λέει, αυτό και αυτό, λέει, πρέπει να φύγει το απόγευμα. Θα πάει στην Αθήνα, γιατί τα έχουν κανονίσει, λέει. Εσύ δεν ήξερες τίποτα, Όχι, σου λέει, αλλά αυτό που ήξερα ήταν αυτό τη δούλα που μου είπε ότι έχουν υπόψη τους για τον Μάκη. Και μπορεί και να σε καλέσουν, δεν ξέρω, δεν ήξερε και η Βούλα τίποτα άλλο. Και εγώ έκανα τη ζωή μου, όπως την έκανα, τη συνέχισα. Είχα πάει και στην εκδρομή με τα παιδιά. Έχεις πιάσει το νόημα, γέλια. Έχεις πιάσει το νόημα. Ναι. Οπότε με παίρνει ο Κούλης πάλι με το ταξί, περίμενε εκεί, στο νερό, στο μοναστήρι. Και με παίρνει ο Κούλης και γυρίζουμε και πάω στο σπίτι. Στο σπίτι το είχαμε νοικιασμένο σε μία της εφορίας κοπέλα, η οποία πρώτα είχε διοριστεί εδώ στον Πόρο, στην εφορία. Και είχαμε συνδεθεί πολύ. Είχαμε γίνει πάρα πολλοί φίλες και έμεινε η φιλία αυτή. Τώρα λιγάκι έχουμε χάσει, δεν ξέρω αν έχει πάθει τίποτα η κοπέλα. Και της λέω, Σοφία μου, θα φύγω το απόγευμα. Έβγαλα ένα ταλιεράκι που είχα, θα φύγω το απόγευμα, γιατί αυτό και αυτό. Και να βάλει τα κλάματα η Σοφία. Λέω, γιατί κλαις, γιατί στενοχωριέσαι. Γιατί εγώ σε είχα για τον ξαδελφό μου τον ταξιάρχη. Και δεν το είχα πει. Λέω τώρα τι πάθαμε, τον πανταξιάρχη. Κελεπούλησουνα, γιαγιά. Μιχαήλ. Κελεπούλησουνα. Μιχαήλ, με ταξιάρχη, το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, την αποχαιρέτησα τη Σοφία, έφυγα, κατέβηκα κάτω στο καράβι. Και ο Μάκης στο καράβι. Ο Μάκης ήταν μαζί με τους Μωροπουλαίους, είχε καθίσει εκεί στην τροφιά. Περνάω εγώ. Δεν μιλάω καθόλου, μίλησα, τη Μωροπούλου δεν θυμάμαι αν μίλησα, περνάω, ανεβαίνω απάνω, έφτασε η ώρα, φτάσαμε στον Πειραιά, πάλι κατά τον ίδιο τρόπο, ο Μάκης περίμενε κάτω στη σκάλα για να χαιρετήσει τη Μωροπουλέου, γιατί είχε βγει πιο μπροστά. Περνάω κι εγώ μπροστά του, ούτε του μίλησα, ούτε τίποτα. Σε παραδέχομαι, γιαγιά. Λοιπόν, ανεβαίνω, παίρνω το τρένο, ανεβαίνω απάνω, πήγα στο σπίτι, τα είπαμε εκεί τα διάφορα ότι είχαν συζητήσει και εκείνοι, είχαν δώσει ραντεβού το απόγευμα για να πηγαίναμε να πάμε σε ένα κέντρο, στην πλατφόρμα της Αττικής. Αυτό το είπα εχθές, ότι την ώρα που συναντηθήκαμε, ήρθαν από τον Πειραιά, εμείς ήρθαμε από το σπίτι της Ζωζός. Η Ζωζό δεν ήταν φυσικά, ο Νάσος και η μητέρα μου ήταν. Και ήρθαν ο Τυφλιάς, ο οποίος από πάνω μέχρι κάτω να με κοιτάζει. Εμένα εκείνη την ώρα, αυτό ήταν το κωμικοτραγικό που μου είπες εχθές, ένα κωμικοτραγικό. Σήμερα θα τα πούμε αυτά. Τα λέμε τώρα. Ναι, χτες. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, και να με κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω. Εμένα αυτό βέβαια με στενοχώρησε πάρα πολύ αυτή την ώρα, γιατί ήμουν άγνωστοι άνθρωποι αυτοί. Οπωσδήποτε για πρώτη φορά η συνάντηση, περίμενα κάπως διαφορετική την επαφή. Ήταν πολύ ψυχρή δηλαδή. Ψυχρή. Στην αρχή βέβαια ψυχρή. Ναι. Μετά πήγαμε στο εστιατόριο εκεί στην ταβέρνα. Αρχίσαμε τις κουβέντες εκεί όλοι. Ο Μάκης αμέσως ανοίχτηκε, ήταν και διαχειτικός, ήταν δίπλα μου, με αγκάλιασε. Τέλος πάντων
και μου λέει, είχα πολλά να σου πω, μου λέει εκ των υστέρων, είχα πολλά να σου πω για τη ζωή μας, ας πούμε, ότι τι απαιτήσεις έχω και τι θέλω, αλλά εκεί την ώρα λέει δεν μπόρεσα, λέει, με αγκάλιασε, λέει, και για τη μητέρα μου, λέει, με αγκάλιασε, λέει, και αυτή, και δεν ξέρω, λέει, δεν μπόρεσα να σου πω, λέει, τίποτα. Εσύ πώς αισθάνθηκες? Εκεί αισθανόμουν όχι άνετα, αλλά τέλος πάντων για πρώτη φορά ήταν λιγάκι, δεν ήταν άνετα τελείως, τέλος πάντων, αλλά ένιωσε έναν άνθρωπο δίπλα που έδειξε μια ευαισθησία πάνω μου. Και τελείωσε η αυτή, χαιρετηθήκαμε όλα εντάξει. Την άλλη μέρα έπρεπε να με πάρει, να έρθει να με πάρει, να πάω στις αδελφές του. Ήρθε λοιπόν απάνω με μια ανθοδέσμη, την οποία έκρυβε, λέει, από πίσω από την πλάτη του, γιατί ντρεπόταν μην τον δει κανένας σποριώτης και τον αστιευτεί, ας πούμε, γιατί δεν είχε πάρει ποτέ του λουλούδια να πάει πουθενά. Αλλά είσαι στον πόλο τώρα? Όχι, είμαστε στην Αθήνα ακόμα. Α. Είμαστε στην Αθήνα και ήρθε απάνω στη Ζωζό, ως γαμπρός πλέον, να με πάρει, να με πάει κάτω στα κορίτσια, στις αδελφές του, να με γνωρίσουν περισσότερο κτλ. Και πράγματι έτσι έγινε, εγώ ήμουν έτοιμη, κάθισε λιγάκι και μετά με πήρε. Από εκεί και εκεί, πώς να το πω, συνδεθήκαμε, ήταν και διαχυτικός πολύ, δεν ήταν ψυχρός καθόλου. Διαχυτικός, με είχε αγκαλιάσει, πήγαμε γελαστή, στην Γκρίλια, στη Λούλα. Εντάξει, αυτές μ' αγάπησαν πάρα πολύ, δηλαδή και εκ των προτέρων η Λίλια. Η Λίλια ήταν εκείνη η οποία τα περισσότερο τα έσμιξε στις συζητήσεις και τις αυτές. Εδώ ο πεθερός μου, με τον μπάρμπο μου, τον Ανδρέα, ακόμα εκεί δεν είχαμε μιλήσει και αυτοί είχαν πάει στο κουλούρι, σε ταβέρνα, το είχαν διαδώσει ότι ο Μάκης και η Βαγγελία τελειώσανε και πήραν τα κρασάκια τους και το είχαν μάθει ο πόρος όλος και ακόμα δεν είχε τελειώσει στην Αθήνα. Τέλος πάντων. Την άλλη μέρα ήρθαμε στον πόρο. Ήρθε και πάλι με πήρε ή εγώ κατέβηκα, δεν το θυμάμαι αυτό. Και μας έλεγε ο Θεός, χωρέσανε τον καλό τον Γιώργο. Είχαμε βγει, λέει, στο μπαλκόνι όλοι για να δούμε την ύφη που θα ερχότανε για πρώτη φορά στο σπίτι εδώ. Και μάλιστα τη φορούσα. Μου έλεγε μια μέρα γυρίζαμε στην εκκλησία και μου έλεγε τι φορούσα. Και τα παπούτσια του Μάγκη που ήταν καφέ και λευκά. Τα είχαν προσέξει από πάνω που καθόντουσαν στο μπαλκόνι και παρακολουθούσαν. Τέλος πάντων, αυτά ήταν του πόρου, ας πούμε, έτσι, ιδιορυθμίες, ναι. Δόξα τω Θεώ, από εκεί και εκεί έγινε ο αραβόνας μας, γρήγορα, 8 Μαΐου αραβωνιαστήκαμε και 24 Ιουλίου παντρευτήκαμε. Μια ζωή πάρα πολύ καλή, μετά δεν είχα παράπονο, βέβαια είχα και τον πεθερό μου, ο οποίος δεν μου έδινε βάρος, αλλά μάλλον με εξυπηρετούσε. Είχε το δωματιάκι του εκεί, εγώ δυσκολευόμουν σιγά-σιγά, γεννούσαν τα παιδιά, ερχόντουσαν τα παιδιά, είχα δυσκολίες στις κρεβατοκάμαρες αυτά, πότε έκανα σάλα εκεί, πότε εκεί, τέλος πάντων. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά πηγαίναμε. Ήταν και, πώς να το πω, άνετος στην οικονομική κατάσταση, δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Μάκης τότε. Η ζωή μου ήταν πάρα πολύ εδώ, ωραία, γιατί υπήρχε αγάπη πολύ και από τον πεθερό μου και από τον άντρα μου. Και οι χαρές μας ήταν όταν γεννιόντουσαν το κάθε παιδί να αυξάνεται η οικογένεια, γιατί αγαπούσαμε και οι δυο. Και οι δυο αγαπούσαμε τα παιδιά και τα θέλαμε τα παιδιά. Και ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, ας πούμε. Η ζωή μας ήταν πάρα πολύ καλά. Μόνο όταν συμβενέβαιναν κάτι γεγονότα, οι αρρώστιες, οι χτυπήματα κάτι των παιδιών, αυτά με έφεραν λιγάκι πίσω.
Αλλά δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια του Θεού και αυτά ξεπερνώντησαν. Έδινε τη δύναμη ο Θεός και τα ξεπερνούσαμε. Δεν ήταν ζωηρή. Δεν ήταν ζωηρή τα παιδιά. Εγώ ξέρω ότι ο πατέρας μου, ο Σπύρος, ήταν σιφούνας. Καλά, ο Σπύρος ήταν... καλά, δεν χρειάζεται τώρα αυτά. Για εμάς είναι καλά. Τα ερωτώματα των παιδιών, όχι, δεν χρειάζονται. Γιατί σαν παιδάκια είχαν τα ερωτωματάκια τους. Ναι, ο Νεκτάριος του Άγιου είχε τα δικά του. Ναι, σαν παιδάκι δεν είχε... Όχι, αυτά περάσαν, ξεπεράσαν, αλλά γίνανε πολύ καλά τα παιδιά. Δόξα τω Θεώ, με πολύ αγάπη και μεταξύ τους και φροντίδα στους γονείς και στον πατέρα τους και στην... αλλά και γενικά στον κόσμο. Έχουν μία καλή, ας το πω, φήμη. Όλοι μου το λένε, έχεις καλά παιδιά, εξυπηρετικά, στο μαγαζί. Στο μαγαζί, στο παντού, τέλος πάντων, όπου να, όποιες συναλλαγές έχουν, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος ο κόσμος. Και αυτό το χαίρομαι, αυτό το είδαμε και όταν του κάνανε και τα 100 χρόνια του παππού. Πόσο κόσμο μαζεύτηκε και πόσα συγχαρητήρια μας δώσανε. Αλλά αυτό το βλέπουμε και το, καθημερινά, το βλέπω και εγώ δηλαδή καθημερινά και στην φροντίδα του πατέρα τους, το πόσο τον φρόντισαν τον πατέρα τους και πόσο φροντίζουν και μένανε, με πόση αγάπη και με πόση... πώς να το πούμε, αγάπη περισσότερο βέβαια και φροντίδα. Και φροντίδα. Η ζωή μου ήταν βέβαια, είχε και τις χαρές της, αλλά είχε και τις στενοχώριες της από τις λύπες. Όχι από διενέξεις. Διενέξεις σαν αντρόγενο μπορεί να υπήρχαν, αλλά ξεφύγανε. Οπότε έφτασε σε μία ηλικία που ο ένας να έχει δεθεί τόσο πολύ με τον άλλον και να είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Εντάξει, ήρθε η ώρα που και αυτό διελύθη. Πήγε στον ουρανό και από εκεί και εκεί ετοιμάζομαι και εγώ να πάω. Ήρθε η ώρα, υποθετή, με 7 χρόνια μάλλον, που οπωσδήποτε πρέπει να πάω να τον συναντήσω. Αλλά και πάλι ξαναπαναλαμβάνω ότι με βοήθησε πάρα πολύ η Εκκλησία, ο Χριστός. Με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου. Αλλά βρήκα και άνθρωπο που πίστευε. Δεν ήταν άνθρωπος εκτός Εκκλησίας. Και αυτό με ικανοποίησε πολύ, γιατί δεν χρειάστηκε να καταβάλω με προσπάθειες ή να, τέλος πάντων, να δυσκολευτώ. Πηγαίναμε μαζί στην Εκκλησία, μαζί και τα παιδιά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Ναι. Πέρασες το πιο μεγάλο κομμάτι της ζωής σου στον πόρο. Πώς το βίωσες αυτό, νιώσες ότι... Πάρα πολύ καλά. Δεν σε περιόρισε. Όχι. Ή δεν ένιωσες κάποια στιγμή ότι θα ήθελες να... Μα πας κάπου αλλού. Όχι, γιατί δόθηκε η ευκαιρία να του προτείνανε του Μάκη ένα μεγάλο κατάστημα στον Πειραιά, να αφήσει αυτό εδώ το μαγαζί και να πάει εκεί, να γίνει αφεντικό, να το, δεν ξέρω τώρα πώς θα τον έβαζαν, θα αγόραζε κάτι από την αυτήν, από το Μερίδιο, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως θα ήταν μεγάλη ευκαιρία. Το πρότεινε ο Χριστοφορίδης ο Γιώργος, ο γαμπρός μας. Οπότε μιλήσαμε μεταξύ μας, ούτε εγώ ήθελα, ούτε εκείνος ήθελε. Δεν φεύγουμε από τον πόρο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το νησί μας, με τον κόσμο του νησιού μας. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Δεν είχαμε κανένα παράπονο. Άλλο κάτι που ακούς, ας πούμε, δεν πειράζει. Αυτά είναι τα περιστασιακά πράγματα. Δεν είναι κάτι που μας δυσκολεύσανε στη ζωή μας εμάς. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και ακόμα, ας πούμε, το νιώθουμε σαν... όχι πατρίδα μας, αλλά κάτι παραπάνω. Είμαστε και οι δυο από εδώ, βέβαια.
Δεν είμαστε ότι μία, ο ένας από το άλλο να επιθυμεί ο ένας την πατρίδα του και ο άλλος την πατρίδα του. Είμαστε και οι δυο ποριώτες και έτσι δεν φύγαμε ούτε επιθυμήσαμε να πάμε. Μόνο ότι είχε προτάσεις ο Μάκης να αλλάξει περιβάλλον, να αλλάξει μαγαζί, να αλλάξει... Ναι, και επειδή ήταν και οι αδερφές του εκεί, θα είμαστε όλοι μαζί. Αλλά όχι, δεν το θέλαμε αυτό. Καλύτερα να ερχόταν να μας βλέπαν εδώ παρά να πηγαίναμε εμείς εκεί να μονιμοποιηθούμε. Η άλλη ερώτηση είναι αν θα άλλαζες κάτι στη ζωή σου. Τι, αν θα πήγαινα στην... Όχι, γενικά, άμα... Κάποια επιλογή που έχεις κάνει στη ζωή σου, άμα θα άλλαζες κάτι. Άμα μετάνιωσες για κάτι... Όχι. Όχι, αυτό είναι παράλληλο με το προηγούμενο ναι, που είπαμε. Ναι. Δηλαδή είσαι ευχαριστημένη έτσι πως ήρθε η ζωή σου, πως κύλησε. Πάρα πολύ ευχαριστημένη. Με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου, με τα εγγόνια μου. Δεν μπορώ να πω ότι και τα εγγόνια μου είναι πάρα πολύ καλά και με αγαπούν πολύ και τα αγαπώ πολύ και με εξυπηρετούν πολύ όταν χρειάζεται κάτι. Έχω και από αυτά πολύ αγάπη. Έχουν μοιάσει από τους γονείς τους, φαίνεται, και δείχνουν και αυτά ανάλογα την αγάπη προς εμένα, προς τον παππού τους πρώτα και μετά και σε μένα με πάρα πολύ αγάπη. Όλα τα εγγόνια. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάντα στη ζωή σου είχες ως στήριγμα την Εκκλησία. Ναι. Ναι. Υπήρχε κάποιο σημείο και έπειτα που στράφηκες πιο πολύ στην Εκκλησία ή ανέκαθεν όχι. Ήσουνα στραμμένη προς τα εκεί. Όχι, να στραφώ πιο πολύ δεν νομίζω γιατί δεν είχα το περιθώριο μετά με τα παιδιά να μπορέσω περισσότερο ας πούμε. Είχα τα απαραίτητα, να εκκλησιάζομαι, να διαβάζω ό,τι μπορώ, να προσεύχομαι. Δεν είχα κάτι περισσότερο να κάνω γιατί η οικογένεια είχε την λάτρα της, είχε την φροντίδα της. Δεν ήταν. Πριν είχα τη διάθεση πιο μπροστά, έκανα τα κατηχητικά, έκανα τους κύκλους, εντάξει πήγαινα στον κύκλο, είχα πιο άνεση, ήμουν ελεύθερη πλέον. Και όταν πέθανε και ο πατέρας μου, ακόμα πιο ελεύθερα, άφηνα τη μανούλα μου. Γύριζα από το περιβόλι και έκανα αυτές τις υποχρεώσεις μου απέναντι της Εκκλησίας. Αλλά μετά δεν είχα τα απαραίτητα και εκείνο που είπα, που είχα απαραίτητο ήταν το πνευματικό που είχα εδώ μετά. Όταν έφυγε πλέον από τον πόρο πήγαινα στην Αθήνα επί 20 ολόκληρα χρόνια στο πεδίο του Άριος και τον έβρισκα μαζί με μια άλλη από εδώ. Και τον έβρισκα και εξομολογούμε και γύριζα με άγχος γιατί άφηνα την οικογένεια εδώ και σκεπτόμουν μήπως δεν προφτάσω καράβι. Επί 20 ολόκληρα χρόνια. Αλλά αυτό με ικανοποίησε, αυτό με βοήθησε για να προχωρήσω στην τεκνοποιία. Καλή Θεός χωρές τον εδώ. Η επόμενη ερώτηση είναι τι συμβουλή θα έδινε σε ένα νέο ναι. που είναι στο άνθος της ηλικίας του. Στο άνθος της ηλικίας. Ναι. Για μένα... Είσαι 90 χρονών. Για μένα... Ναι. Έχεις τόσες εμπειρίες από τη ζωή. Ωραία, ναι. Αυτό που έκανα και στα παιδιά μου. Προσπάθησα να τα συνδέσω με την Εκκλησία. Γιατί είχα την πεποίθηση ότι όταν ο άνθρωπος είναι δεμένος με την Εκκλησία, όταν είναι δεμένος με την Εκκλησία, όταν λέμε είναι δεμένος με τον Χριστό. Λοιπόν, άμα είσαι δεμένος με τον Χριστό και ο Χριστός είναι ίσον Εκκλησία, είναι ασφάλεια. Είναι ασφάλεια. Και ό,τι συμβεί στο νέο που είναι απάνω στην που να το πούμε, στη ζωή του, σε βράδυ, που να το πούμε, ότι είναι στο άνθος, όπως είπες, της ηλικίας, να είναι δεμένος και θα λύσει τα προβλήματά του κοντά στον Χριστό πάρα πολύ καλά. Τώρα, βέβαια,
μπορεί να φανεί στο νέο αυτό ότι είναι κάτι. Πώς να το πούμε, όχι παράλογο, κάπως έτσι μακρινό. Ότι δεν μπορεί να συμβεί. Και όμως έρχεται ώρα που συμβαίνουν ορισμένα γεγονότα και όχι αναγκαστικά, έρχονται έτσι, τόσο ώστε συνδέονται οι νέοι με τον Χριστό χωρίς να το καταλάβουν. Όπως ας πούμε, παίρνουμε ένα παράδειγμα, ότι όταν ο Απόστολος Παύλος πήγαινε να σκοτώσει τους χριστιανούς και βρέθηκε στον δρόμο ο Χριστός και του λέει, Παύλο, πού πηγαίνεις, γιατί μην πατάς, πως το είπε, στα καρδιά κάπου έτσι το είπε, και λέει, και ποιος είσαι, Κύριε, εσύ που εγώ πάω και δεν σε γνωρίζω. Και είμαι ο Χριστός, του είπε, και από τότε έγινε ο μεγάλος ο Παύλος, γύρισε. Και αυτό λέει, όλοι βαδίζουμε προς τη Δαμασκό. Κάποιος κάποτε θα παρουσιαστεί, λέει, μπροστά μας με έναν τρόπο, με έναν άλλον άνθρωπο, με έναν φίλο, και θα γυρίσουν και οι νέοι. Και, είναι ασφάλεια, με λίγα λόγια. Είσαι πάρα πολύ αγαπητή, όχι μόνο από την οικογένειά σου, αλλά και από τον περίγυρο του πόλου. Ναι. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ αγάπη και απορώ δηλαδή το πώς ας πούμε τόσο με αγαπούν, αλλά και εγώ τους αγαπώ πολύ και το βλέπω αυτό, δηλαδή ολοφάνερο το βλέπω και στις αρρώστιες μου και στις επικοινωνίες μου που έχω, τις εκδηλώσεις μου, τα τηλέφωνα που με παίρνουν, το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα. Απόλυτα το καταλαβαίνω ότι με αγαπούν και εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ, με λένε ότι είμαι κοινωνική. Αυτό, ναι. Αυτό, γιατί θα φάξω πάρα πολύ σε σένα. Έχεις πάρα πολύ δυνατό κοινωνικό κύκλο. Ναι. Ακόμα και σε αυτήν την ηλικία που είσαι. Μου το είπε ο Διονύσης αυτό, ότι του το είπαν, ξέρω εγώ, κάτι μου είπε, ναι. Ναι. Ναι, οπότε έχεις πάρα πολλά άτομα που σ' αγαπούνε, ναι, σ' αγαπάνε. Ναι. Αυτό το έχω καταλάβει, αλλά και εγώ τους αγαπώ. Δηλαδή, ναι. Το κάθε πρόσωπο που με παίρνει για να με ρωτήσει ορισμένα πράγματα, να με συμβουλευτεί, να δείξει το ενδιαφέρον για τις αρρώστιες μου, αυτά όλα και εγώ σε αυτά τα πρόσωπα έχω απόλυτο αγάπη. Δηλαδή δεν έχω με τους ανθρώπους, και αν έχουν και ελαττώματα οι άνθρωποι, ορισμένοι φίλοι, γνωστοί, ξέρω εγώ, έχουν ελαττώματα, αυτά προσπαθώ να τα ξεπεράσω και να τους βρω τα καλά. Πώς το κάνεις αυτό? Μέσα μου. Είναι πολύ δύσκολο. Πώς... Επικεντρώνεσαι στα θετικά. Δεν είναι δύσκολο. Αφήνεις τα ερωτήματα τα πολλά και μάλιστα όταν υπάρχει και διένεξη, γιατί έχω περάσει και τέτοια, έχω περάσει πολλά τέτοια με το κτήμα, με τα αυτά, κάνεις προσπάθειες να μιλήσεις με τα πρόσωπα αυτά, μπορεί να σου γυρίζουν και το πρόσωπο, αλλά να πεις την καλημέρα και μέσα σου να αλλάξει το συνέστημα, ας πούμε, να μην θυμάσαι ότι δημιουργήθηκαν αυτές οι καταστάσεις. Είναι δύσκολο βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολο, αλλά κάνεις προσπάθειες. Mm-hmm. Κάνεις προσπάθειες, έτσι, να τους βρεις τα καλά τους, ας πούμε, και να προσπαθείς να έχεις επικοινωνία. Τώρα είπαμε ότι πώς αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα, όχι πώς ας πούμε, με έχουν ως αγαπητή, ας πούμε, πολύ και με εκτιμούν και με αυτόν. Θα σου ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Γιατί τους δείχνω αγάπη και μου δείχνουν αγάπη, ναι. Ένας άνθρωπος που σε γνωρίζει πρώτη φορά, ναι, είτε θα δει αυτό το βίντεο που θα βγει, ναι, και θα σε γνωρίσει μέσα από τα λεγόμενά σου, ναι, είτε κάποιος που σε γνωρίζει τώρα, τι έχει να πάρει από εσένα? Τώρα αυτό μου το είπες και χτες, μην το γράψεις τώρα. Να σου ήσουν αυτό. Ναι, μου το είπες και χτες. Είναι λιγάκι άγνωστο αυτό, πώς να σου το πω τώρα. Να με γνωρίσει από εδώ. Από αυτά που θα ακούσει, ας πούμε. Και τι έχει να πάρει από μένα, ναι. Αν με ρωτήσει κάτι, ας πούμε, που μπορώ να το απαντήσω, καλή ώρα που με ρώτησες εσύ, μπορεί να πάρει, ας πούμε, από μένα, ναι. Άλλωστε έτσι, τι να του πω εγώ όταν έρθει σε επαφή. Αν με ρωτήσει κάτι,
Όχι, τέλος πάντων μια συζήτηση να κάνει ο άνθρωπος, η γυναίκα είναι ή η άντρας είναι και το απαντήσω, μπορεί να πάρει κάτι. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, ένας με γνώρισε μέσα από το βίντεό σου και ήρθε στο σπίτι επίσκεψη, ε. Ναι. Καλώς όρισες και τα λοιπά. Μετά μια συζήτηση, ό,τι πάρει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Από τις ερωτήσεις. Okay. Ναι. Και τελευταία ερώτηση είναι αν σου άρεσαν οι ερωτήσεις που σου κάνα. Α, εντάξει, ναι, αυτό μου άρεσαν, εντάξει, οι ερωτήσεις. Ωραία, είπαμε ότι είχα και εγώ περιεχόμενο, ότι είχα και αναμνήσεις από διάφορα από τη ζωή μου. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση σε αυτό. Ωραία, ήταν μια ωραία συζήτηση, είμαι αναμνηστική. Μου ήρθανε και εμένα πολλά παλαιά στο μυαλό μου και ακόμα μπορούσα βέβαια, είναι λεπτομέρειες της ζωής, πολλά είχε τόσα χρόνια στη ζωή μου, είναι πολλά. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Καλοποίηση, ευχαρίστηση νιώθω, ναι, ότι έδωσα κάτι, ας πούμε, με μια ανάμνηση από την περασμένη μου ζωή. Από την περασμένη μου ζωή, την οποία όταν και εγώ τη σκέπτομαι, ευχαριστιέμαι. Βγάζω τα τροτά, γιατί είπαμε, δεν μπορεί να τα έχει όλα η ζωή τώρα των τόσων ετών. 90 χρόνια για σκέψου. Καλά, βγάλε τα παιδικά, ας πούμε, δεν είναι και λίγα. Και ύπανδρος, 56 με τον άντρα μου, είναι πολλά τα χρόνια. Δεν μπορώ να πω ότι πήγανε ρόδι, ας πούμε, ότι δεν είχαμε μερικές αυτές σαν φιλονικίες, σαν διενέξεις, σαν τη γνώμη μου εγώ να πω, αλλά το ξεπερνούσαμε όμως. Με λίγη προσπάθεια, άμα υπάρχει αγάπη, αυτό είναι το παν. Άμα τον αγαπάς τον άνθρωπό σου, το παν αυτό είναι. Και πάνω απ' όλα, είπαμε, η Εκκλησία, ο Χριστός, πάνω απ' όλα. Βοηθάει πολύ, βοηθάνε τα βιβλία, οι Άγιοι. Κάποιος, ναι, μπορεί να δει αυτό το βίντεο που θα βγει μετά. Ναι. Θα ήθελες να τον ευχαριστήσεις, που θα δει... Εσένα, ναι, θα ευχαριστήσω. Εμένα. Βέβαια, ποιον άλλο θα ευχαριστήσω. Okay. Ο άλλος που θα το δει. Δεν ξέρω αν ευχαριστηθεί ο άνθρωπος, γιατί είναι κάτι πιο ξένο. Εσένα που ήταν κάτι δικό σου, από τη γιαγιά σου ας πούμε, βέβαια, εσένα θα ευχαριστήσω, ποιον άλλον θα ευχαριστήσω. Τον κάθε ένα που θα τα ακούσει και θα μου πει, όχι, κοιτάζω έξω, κοιτάζω συνήθως. Και θα μου πει ότι άκουσα το βίντεο και να του πω ευχαριστώ πολύ που το άκουσες. Όχι, okay. Αυτό δεν το λέω. Εσένα. Άρα, σε ευχαριστώ που με ευχαριστείς. Α, ωραία. Εντάξει, αυτό ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ και εγώ. Πολύ. Θες να πεις τη διαδικασία. Είναι μία ανάμνηση, ας πούμε. Μου έκανε μία αναμόχλευση των γεγονότων της ζωής μου. Ήρθανε στην επιφάνεια ορισμένα. Και εντάξει.